Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο εδώ στο γήπεδο των Μουρνιών. Ο Μινόταυρος, ο οποίος φιλοξενεί τον Απόλλωνα με το διετικό τρίο, το οποίο αποτελείται από τους κύριους Χρυσό, την κυρία Κομισοπούλου και τον κύριο Γαλάνη. Αλλαγή παιχνιδιού δεν θα περάσει. Τυχομήροφ θα κατεβάσει με το στήθος, είναι μακριά βέβαια. Θα δοκιμάσει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Αυτή είναι η πρώτη απειλή με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο 6 με το σουτ από τον Τυχομήροφ. Τρίπλα του πάνω σε 2. Ζαγκουντίνος κακό κοντρόλ. Κλέψιμο από τον Άκη Ψαράκη. Συνδυάζεται με τον Μανώλη, τον αδερφό του. Ευνοείται και από την κόντρα. Τώρα στο Μανώλη Ψαράκη από τα αριστερά. Που πλάει για θέση αυτό με τον Αμαξόπουλο κοντά του. Πίσω πάρα στον Μποντούρη. Μποντούρη σηκώνει στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλό το γύρισμα του Πατελάκη. Κεφαλιάκι, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Κώστα Γανωτή στο 8 για τον Απόλλωνα. Στο 13 εκτελεί απευθεία. Η μπάλα σκάει, καταλήγει στην αγκαλιά του Παγιαλάκη εύκολη. Θα μπλοκάρει τον φυλάκα στο Απόλλωνα. Θα χάσει από τον Κιτράκη. Πατελάκης πίσω στον Ταταράκη. Αποφεύγει τον Παπαδάκη. Θα σουτάρει από καλό με δυσκολία ο Καλοριζικάκης. Πολύ καλή στιγμή στο 29 για τον Απόλλωνα με το σούτ από τον Κώστα Ταταράκη. Λοιπόν, 33ο λεπτό. Ταταράκης εκτελεί απευθεία. Η μπάλα βρίσκει σε σώμα του Δαμανάκη. Διαμαρτυρίζει για κάποιο χέρι. Περνάει λοιπόν ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση στο 33. Ταταράκης. Ψαράκης τσίπησε την μπάλα τόσο όσο χρειαζόταν να φτάσει στον Μποντούρη. Μποντούρη, ωραία προσποίησή του, ψάχνει χώρο, σουτάρει ο Μποντούρη. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Στο 37 η απειλή αυτή για τον Απόλλωνα με το σουτ του Ντίλια Μποντούρη. Ο Σκουρτάι θα πάει πίσω από τον Τυχομήρο στα χάφε εκεί με Ζαγκουντίνο Κοσμαδάκη. Να δούμε τη φάση όμως για τον Απόλλωνα. Ευκαιρία, το σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στου αμυντικού. Δεύτερο σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια από τον Πατελάκη. Εμείς βλέπαμε τι γίνεται στην πλευρά του. Απόλλωνα με τον Μποντούρη τώρα. Μποντούρη ψάχνει χώρο. Σουτάρει ο Μποντούρη. Καλό το σουτ. Η μπάλα είναι out στο 44. Με μέτωπο αυτό Μποντούρη στο αριστερό. Σουτάρει καλό. Με δυσκολία ο Καλοριζικάκης στο 49. Πολύ καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Πολύ καλή στιγμή. Πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Μποντούρη και τον Ψαράκη ξανά. Ψαράκης ψάχνει χώρο. Σουτάρει φαλτσαριστό. Καλό στην αγκαλιά του Καλοριζικάκη στο 52. Κούντελος θα κάνει και τη σέντρα. Η κεφαλιά που θα γίνει. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια από τον Μανούλη Ψαράκη. Μια παράξενη τροχιά στο 54. Τον πιέζει ο Παπαδάκης. Θα του πάρει και την μπάλα. Παπαδάκης ευκαιρία τώρα για τον Μινόταυρο. Θέλει να μπει στην περιοχή. Θα σουτάρει. Δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Τυχομήροφ. Η μπάλα περνάει out στο 56. Ο Γιώργος ο Καγλατζής πάνω από την μπάλα. Στο 58 για την εκτέλεση του κόρνερ. Καγλατζής το εκτελεί. Η μπάλα κάπου βρίσκει ευκαιρία. Γκολ. Είναι το γκολ με το θάνο για τον Μινόταυρο στο 58. Εκπληκτική λοιπόν. Η έκβαση του παιχνιδιού με τον Μινόταυρο από την εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα κάπου κόντραρε και ο Θάνος από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έξαλα πανηγύρια για τον Μινόταυρο εδώ στο γήπεδο των Μουρνιών. Προηγείται με ένα 0 χάρη στον γκολ πέτυχε ο αρχηγός του και ο κεντρικός αμυντικός ο Θάνος. Για τον Ψαράκη με τον Δαμανάκη. Θα πάρει την μπάλα Ψαράκη, θα μείνει όρθιος. Η μπάλα δεξιά. Πατελάκης με τη μία σέντρα. Διαμαρτύρεται για χέρι και πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για χέρι του Καγλατζή σε αυτή τη σέντρα από τα δεξιά. Ο κύριος Χρυσός άμεσα σφυρίζει και δείχνει την άσπρη βούλα. Για να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση για τον Απόλλωνα. Κώστας Γανωτής απέναντι στον Καλοριζικάκη με λίγα μέτρα φόρα. 60 λεπτό εκτελεί ο Γανωτής, μπάλα στα δίχτυα. Άμεση απάντηση από τον Απόλλωνα. 1-1 η ισοφάριση. Φάουλ με τον Αμαξόπουλο στο 67, η εκτέλεση, κεφαλιά του Κιτράκη. Κοσμαδάκης δεν έπιασε καλά το σουτ, την μπάλα πέρασε out όμως με αυτήν την παράξενη τροχιά στο 67. Παπαδάκης, η παλιά για τον Γανωτή στην περιοχή, Γανωτής προσποιείται, πέφτει, μένει, τώρα θα γίνει για τον Παπαδάκη, το σουτ του Παπαδάκη, μπάλα out. Στο 72 αυτή η φάση, μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ψαράκης με πλάτη. Καλαϊτζάκη στο γύρισμα, μπαλά κάπου κοντράρει, ευκαιρία και τελικά η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη στιγμή με το Γαλανάκη στο 92. Μπάλα δεξιά στον Ταταράκη. Ταταράκη στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γαλανάκη θα γυρίσει την μπάλα, είναι out. Στο 93. Κουρτσάνη στο κοντρόλ. Και θέλει να βρει στην απέναντι πλευρά του Δημητρίου. Κατεβάζει ωραίο Δημητρίου, ευκαιρία για το Μινόταυρο. Η μπάλα για το Μιχάκη δεν είναι offside. Μιχάκη στο τατέτ με το Παγιαλάκη πλασάρι. Προλαβαίνει σωτήρια πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Τεράστια χαμένη ευκαιρία στο 95 για το Μινόταυρο. Και τέλος μετά από την 5 λεπτά καθυστερήσεων, τελικό αποτέλεσμα εδώ στις Μουρνιές. Μινόταυρος Απόλλωνας 1-1 σε ένα συναρπαστικό μάτς με τον Μινόταυρο. Μάλιστα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων να χάνει φοβερή ευκαιρία να κλέψει το μάτς.